Μιλάμε καταρχάς για ένα παγκόσμιο κράχ στο κομμάτι του τουρισμού, με κάποια στοιχεία τα οποία κατάφερα να αναγνώσω στο διαδίκτυο. Μιλάμε για ζημιά ύψους 22 έως και 49 παρακαλώ δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα τουριστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως. Και όλοι διερωτώνται, κύριε Φραγκάκη, τι θα γίνει με την Κρήτη μας. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Έτσι, τι θα γίνει με την Κρήτη μας μελλοντικά, γιατί ακούγαμε σήμερα για τους αρμόδιους υπουργούς που έκαναν λόγο για ένα νέο κύκλο ύφεσης μετά το κομμάτι της πανδημίας, όταν όλα θα είναι καλά, θα είναι καλύτερα. Εάν, κύριε Κουμαντάκη, συζητούσαμε πριν από περίπου 2 μήνες, ναι, θα σας έλεγα ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα θα ήταν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι όμως επιστημονική φαντασία, είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, μια πολύ σκληρή πραγματικότητα, μια παγκόσμια κρίση υγείας, υγειονομική κρίση, η οποία δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει και ποιες θα είναι οι προεκτάσεις της. Κατά συνέπεια, η πρώτη προτεραιότητα μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης και δι' της ελληνικής κυβέρνησης είναι η προστασία της υγείας των πολιτών. Γι' αυτό και τα πρώτα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν έγκαιρα, αρκετά γρήγορα και αν θέλετε και πολύ συγκεκριμένα, ίσως και πολύ σκληρά θα έλεγαν κάποιοι, έχουν ήδη αρχίσει και λειτουργούν. Θα δούμε, προφανώς, βέβαια, αυτή η κρίση, ναι, κύριε Κουμαντάκη, ναι, χτυπάει και την οικονομία. Δεν χτυπάει μόνο την υγεία των πολιτών. Σαφώς. Και επειδή χτυπάει και την οικονομία, χτυπάει και τον νούμερο ένα κλάδο, ειδικά στη χώρα μας. Τον κλάδο ο οποίος παράγει περίπου το 30% του ΑΕΠ σε όλη τη χώρα, που δεν είναι άλλος από τον τουρισμό. Κύριε Φραγκάκη, θα συζητήσουμε και τι θα γίνει και με το κομμάτι των αποζημιώσεων και αν τελικά τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν καλύπτουν όσους ασχολούνται, τους ενασχολούμενους με τον τουρισμό. Αλλά πείτε μου κάτι, γιατί από ό,τι φαίνεται πάει χαμένος και ο Ιούνιος. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς και αν, κοιτάξτε, πραγματικά υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης γενικότερο. Κύριε Κουμαντάκη, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Ναι. Ακόμα δεν έχει χαθεί τίποτα. Επειδή το ακούω και το συζητάω κάθε μέρα. Ναι. Δεν έχει χαθεί ακόμα τίποτα. Είμαστε ακόμα στην αρχή της μάχης, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα. Θα δούμε πώς θα πάει τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες το κομμάτι της αντιμετώπισης του ιού στη χώρα μας και κυρίως θα δούμε 2 άλλους βασικούς παράγοντες μέσα στον Απρίλιο, οι οποίοι θα επηρεάσουν και την τουριστική κίνηση το καλοκαίρι. Ποιοι είναι αυτοί? Ναι, ναι. Ο ένας παράγοντας είναι πώς θα πάει η αντιμετώπιση του ιού στις χώρες της Ευρώπης, που είναι και οι βασικοί, αν θέλετε, πελάτες μας, είναι οι άνθρωποι που προτιμούν την Ελλάδα για τις διακοπές τους σε όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αυτό είναι το ένα. Δεν φτάνει δηλαδή εμείς, να το πω απλά, δεν φτάνει μόνο εμείς να τα πάμε καλά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πρέπει να τα πάνε καλά και οι ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Αυτός είναι ο ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός, κύριε Κουμαντάκη, είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις αεροπορικές εταιρείες και στους tour operators, μεγάλους και μικρούς. Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση και στις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και στους tour operators, μικρούς και μεγάλους. Και μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση, που θα είναι και μια κρίση ρευστότητας για αυτές. Σίγουρα τα εθνικά κράτη θα κάνουν παρεμβάσεις ενίσχυσης ρευστότητας των μεγάλων, προφανώς, εταιριών τους, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα προκειμένου να δούμε αυτούς την εξέλιξη αυτών των 2 παραγόντων. Τότε θα μπορούμε με λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια να πούμε πόσο πρόβλημα θα δημιουργηθεί στον τουρισμό φέτος. Προσέξτε, δεν λέω ότι θα είναι μια εύκολη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, κύριε Κουμαντάκη. Το λέω ξεκάθαρα και ευθέως. Αλλά υπάρχει ένα σχέδιο αυτή τη στιγμή το οποίο έχει 2 βασικά σενάρια, αν θέλετε. Το καλό και το κακό, δεν θα σας αναλύσω περισσότερο στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή, τα οποία επεξεργάζονται, βρίσκονται σε μια διαδικασία, αν θέλετε, εκτίμησης των δεδομένων και από εκεί και πέρα θα δράσουμε ανάλογα με το πώς θα πάνε και οι εξελίξεις. Ξέρετε, αυτή η κρίση που βιώνουμε είναι μια κρίση την οποία θα αντιμετωπίζουμε μέρα με τη μέρα. Αυτό το οποίο λέμε χτες μπορεί να μην ισχύει σήμερα και αυτό που λέμε σήμερα μπορεί να μην ισχύει αύριο. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τις εκτιμήσεις, κύριε Κουμαντάκη. Το μόνο σίγουρο ότι και στο ΝΕΟΤ αλλά και στο Υπουργείο Τουρισμού δεν κάθεται κανένας με σταυρωμένα χέρια, κύριε Φραγκάκη. Σίγουρα είμαστε εν αναμονή όλων των εξελίξεων για να δούμε κατά πόσο η Ελλάδα, όπως είπατε, θα επηρεαστεί και από τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και από το κομμάτι της εξάπλωσης μετάδοσης του ιού ακόμα και στις γειτονικές χώρες.
Και θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς αν υπάρχει πλαν B, αλλά όπως είπατε κι εσείς, δεν υπάρχει κάτι σχετικό αυτή τη στιγμή, έτσι. Μπορώ να σας πω το πλαν A, αν θέλετε. Παρακαλώ. Το πλαν A είναι το εξής. Εγώ πριν από 2,5 εβδομάδες περίπου πήρα μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση στον ΕΟΤ. Διέκοψα το πρόγραμμα διακόψατε, μπράβο. Της χώρας στο εξωτερικό. Τη διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ, της χώρας μας δηλαδή στο εξωτερικό. Μια καμπάνια 8,5 εκατομμυρίων, κύριε Κουμαντάκη, η οποία έτρεχε σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική και στον Καναδά. Γιατί το έκανα αυτό? Το έκανα αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί υπήρχε ζήτημα πλέον την ώρα που οι πολίτες σε όλο τον κόσμο παλεύουν και οι κυβερνήσεις με τη λέλαπα του κορονοϊού, εμείς θα διαφημιζόμαστε ως τουριστικός προορισμός. Δημιουργεί πρόβλημα και στην εικόνα της χώρας. Δημιουργεί ένα οξύμερο σκηνικό που αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι η υγεία. Που θα μας έκανε ζημιά. Και το δεύτερο είναι να εξοικονομήσουμε πόρους, και εδώ πάω στο πλάν A, πόρους προκειμένου όταν δούμε ότι αυτή η κρίση οδεύει προς το τέλος της, να πλασαριστούμε γρήγορα και πολύ ισχυρά στο κομμάτι της προβολής της χώρας μας στις αγορές οι οποίες θα είναι όριμες να το κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ήδη επεξεργαζόμαστε σενάρια. Το πώς θα βγούμε άμεσα και γρήγορα σε μια διαφημιστική καμπάνια μόλις αυτή η κρίση αρχίζει σιγά σιγά να φθίνει ή όταν δούμε μια βελτίωση. Είμαστε με τα γραφεία του εξωτερικού, το ΕΟΤ, τα 17 γραφεία που έχω στο εξωτερικό σαν ΕΟΤ, σε απόλυτη και καθημερινή συνεργασία προκειμένου να παίρνουμε τις τάσεις αγοράς και να βλέπουμε τι γίνεται ώστε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, έτσι ώστε να βγούμε με ό,τι όπλα έχουμε προκειμένου η σεζόν να μην χάσει τη δυναμική που φαινόταν να είχε, ξέρετε, κύριε Κουμαντάκη, πριν από 2 μήνες. Μάλιστα. Και μπήκατε τόσο αισιόδοξα. Πραγματικά, κύριε Φραγκάκη, διάβαζα και ένα πρόσφατο άρθρο σας, κάποιες πρόσφατες τοποθετήσεις σας για το όραμά σας, γιατί είστε και νεοεκλεγής πρόεδρος στο ΝΕΟΤ. Και πραγματικά είχατε ένα όραμα, είχατε ξεδιπλώσει τη δική σας προσωπική ατζέντα για το μέλλον του τουρισμού, που ειλικρινά θα έφερνε πολλά πλεονάσματα και ηθικά και οικονομικά στον τόπο. Ωστόσο, μας πρόλαβαν δυστυχώς όλες αυτές τις εξελίξεις με την εξάπλωση του ιού. Αυτό που προέχει, κρατάμε ότι είναι να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωση, τη μετάδοση, υγεία πάνω απ' όλα, και κρατάμε επίσης το γεγονός ότι υπάρχει σχέδιο πίσω από όλους εσάς τους ανθρώπους, τους εξειδικευμένους με τον τουρισμό, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε και να κλείσουν οι τρύπες το συντομότερο δυνατό, όταν αυτή η λέλαπα θα αρχίσει να κοπάζει σιγά-σιγά. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Κουμεντάκη, και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ο τουρισμός είναι μια πολύ ευαίσθητη οικονομική δραστηριότητα. Εξαρτάται από πάρα πολλούς εξωγενείς παράγοντες που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι και στο χέρι μας, δεν εξαρτούνται από εμάς. Πριν από 4 μήνες, 5 μήνες, είχαμε άλλη μια κρίση στον ελληνικό τουρισμό, που μάλιστα χτύπησε και αρκετά την πατρίδα μου, την Κρήτη, την πατρίδα μας. Την Thomas Cook. Thomas Cook, μεγάλο κανόνι βέβαια, αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και τότε. Έτσι. Ναι, και τότε είχε, δεν, προς Θεού δεν συγκρίνω την κατάρρευση του Thomas Cook με τη σημερινή κατάσταση. Προβάνω. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Δεν το συζητάμε, αλλά θέλω να πω ότι η Ελλάδα και ειδικά ο τουρισμός τους έχουν περάσει μέσα από πολλές κρίσεις, κύριε Κουμεντάκη. Βρίσκουν τον τρόπο, γιατί το τουριστικό προϊόν μας είναι ένα όριμο σχετικά τουριστικό προϊόν. Μπορεί να ξεπερνάει αυτές τις κρίσεις. Ξέρω ότι οι άνθρωποι του τουρισμού βρίσκονται στις επάλξεις καθημερινά. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για αυτούς, ειδικά όσον αφορά το κομμάτι της ρευστότητας, και γι' αυτό έχουν ληφθεί και πολύ δυναμικά και άμεσα μέτρα, το είπατε και εσείς στην αρχή της κουβέντας μας. Ένα πακέτο περίπου 10 δισεκατομμυρίων ανακοινώνεται σταδιακά μέχρι το επόμενο διάστημα για τη στήριξη όλων των επιχειρήσεων. Φτάνουν αυτά για να στηριχθούν προς το παρόν. Προς το παρόν. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Στην πορεία. Θα το δούμε στην πορεία, κύριε Κουμαντάκη. Προφανώς, ό,τι χρειαστεί προφανώς η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν το ξεχνάμε αυτό, θα γίνει. Διότι είχαμε και δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που μπορεί να φαίνονται μικρά μέσα στο χαμό του κορονοϊού, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ότι μπήκαμε ξανά στην ποσοτική χαλάρωση, που είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα, όσον αφορά τη ρευστότητα που πρέπει να έχει η οικονομία μας. Και το δεύτερο είναι ότι τα δεδομένα όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα αλλάζουν δραματικά προς το καλύτερο μέσα στο 2020. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν στην πορεία. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, εγώ το επαναλαμβάνω συνέχεια, είμαστε ακόμα στην αρχή μιας πολύ σκληρής μάχης.
Και ενός αόρατου εχθρού. Έτσι. Και λοιπόν, ενός αόρατου εχθρού, αλλά όχι ανίκη του. Έτσι. Κύριε Φραγκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για την εικόνα που μας δώσατε. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε τα πράγματα να είναι πραγματικά καλύτερα, ιδανικότερα για όλους και για τον τουρισμό. Έτσι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κομμαντάκη. Καλό απόγευμα.